πριν από λίγε μέρε πήρα κάτω από ένα πιο παλιό μου βίντεο το εξή σχόλιο. Η προσωπική μου άποψη είναι πω η Apple έχει υπερτιμημένα προϊόντα. Έχει πολύ μεγαλύτερου οπαδό λόγω marketing και design παρά για το λογισμικό τη. Που είναι μεν καλό και αξιόπιστο, αλλά όταν το πληρώνει 4-5 φορέ πάνω από το αντίστοιχο ανταγωνισμό, είσαι η ειδική κατηγορία χρήστη που σε βολεύει μόνο αυτό ή ηλίθιο που πετά τα λεφτά σου. Έκανε στο παρελθόν κάποιε καινοτομίε καλές Αλλά το εξαργυρώνει ακόμη χωρίς να μα δίνει κάτι αντίστοιχο πλέον. Η ποιότητα κατασκευή είναι καλή, αλλά τι να την κάνει, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξη και δεν αναβαθμίζονται όπως τα PC. Έχω μαζέψει 20 προϊόντα τη Apple, iMacs, iPhones, iPads, MacBooks κτλ. που είναι μεν σαν καινούρια, αλλά άχρηστα για τη χρήση. Ένα PC που πήρα το 2008 με κάποιες αναβαθμίσεις της τάξης των 800 ευρώ, σήμερα κάνει πολλά πράγματα σωστά, ακόμη τρέχει και τελευταία παιχνίδια έστω και με ρυθμίσεις μεσαίο-χαμηλά. Ένα αντίστοιχο iMac του 2009 που έχω στην αποθήκη και αυτό αναβαθμισμένο μέχρι τέρμα με μνήμες και SSD δεν μπορεί να σερφάρει καν, σέρνεται είναι για πέταμα. Μου αρέσουν τα προϊόντα της Apple και ήμουν πάντα φαν και τα πλήρωνα όσο και αν έκαναν λόγω οικοσυστήματος κτλ. Αλλά κατάλαβα πως είχα τελικά απλά λόξα με το μήλο. Ειδικά πώς μπορώ να κάνω τα ίδια και ακόμη περισσότερα και με άλλα αντίστοιχα αξιόπιστα προϊόντα τη αγορά στο 1 τέταρτο τη τιμή. Νομίζω πω η Apple, αν δεν βγάλει κάτι πραγματικά καινοτόμο που να αξίζει τα υπέρογγα χρήματα που ζητάει και συνεχίσει να πουλάει απαραίτητα εξαρτήματα χωριστά και επανάκριβα με κομπλεξικέ ασυμβιβατότητε με άλλα οικοσυστήματα, μάλλον θα δει τι πωλήσει τη στο μέλλον να πιάνουν πάτο. Ήδη πολύ παραδοσιακή χρήση τη Apple που. Ξέρω, αποχωρούν δεν μπορούν να ακολουθήσουν, υπάρχουν εκεί έξω ευτυχώς πολλές και καλές αντίστοιχες λύσεις στα μισά και λιγότερα χρήματα για ό,τι και αν κάνεις. Εδώ πρέπει να πω δύο πράγματα. Πρώτον, όταν διάβασα το συγκεκριμένο μήνυμα, χαμογέλασα. Γιατί μέχρι και πριν περίπου 8-9 χρόνια είχα και εγώ, αν όχι την ίδια, αλλά μια παρόμοια άποψη. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι γενικώ το συγκεκριμένο μήνυμα είναι απλά μία άποψη την οποία την ακούω συχνά. Είτε τη διαβάζω σε άλλα σχόλια, σε άλλα κανάλια, αλλά και γενικά στην καθημερινότητα τέλο πάντων με φίλου και γνωστού. Συζητάω πολύ επ' αυτού του θέματος. Γι' αυτό, ό,τι θα πω στο συγκεκριμένο βίντεο, έχει να κάνει απλά με την άποψή μου και γι' αυτό μην το πάρεις περισσότερο προσωπικά από ό,τι θα έπρεπε. Λόξα, θηλικό, η ιδιοτροπία, η παραξενιά, η τρέλα. Ή αλλιώς, η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, μανία. Ενδιαφέρον. Αλλά ας πάρουμε το σχόλιο του Bon Vivant, ελπίζω να το λέω καλά, από την αρχή. Τα σημαντικά σημεία, οι σημαντικότερες φράσεις βρίσκω είναι οι εξής. Υπερτιμημένα προϊόντα Οπαδού για λόγους marketing, καλό και αξιόπιστο, αλλά 4 με 5 φορές πάνω από την τιμή των ανταγωνιστών, καλή ποιότητα κατασκευής, αλλά με ημερομηνία λήξης, δεν αναβαθμίζονται όπως τα PC και είδα ότι μπορώ να κάνω τα ίδια πράγματα, αλλά ακόμη και περισσότερα, και στο 1 τέταρτο της τιμής. Ας δούμε λοιπόν που έχει δίκιο ο φίλος μας ή τέλος πάντων, ας δούμε που έχουν δίκιο όλοι όσοι έχουν την ίδια άποψη. Είναι αλήθεια πως όταν αγοράσεις ένα iMac ή ένα MacBook δεν μπορείς στη συνέχεια να κάνεις κάποιο είδους αναβάθμισης. Μπορούσες μέχρι και τα προηγούμενα μοντέλα με Intel στα iMac να αλλάξεις τη RAM αλλά πλέον, αλλά πλέον δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Δεύτερον είναι αλήθεια πως όταν αγοράσεις ένα καινούριο Mac ή ένα MacBook όσο πιο γρήγορη είναι η ράμ σου... ή όσο πιο γρήγορος είναι... και ο αποθηκευτικό σου χώρος... ο SST, τόσο αυξάνεται και η τιμή του... και όχι απλά αυξάνεται... αλλά αυξάνεται υπερβολικά. Το θέμα είναι όμως εδώ ότι... αυτήν η ακριβή εσωτερική μνήμη... είναι απλά πολύ γρήγορη. Οπότε είτε μπορείς να έχεις τώρα την άποψη... ότι είναι υπερτιμημένη... αλλά από την άλλη πλευρά... Είναι η πιο γρήγορη μνήμη τη αγορά. Άλλε μνήμε, οι εξωτερικοί, σκληροί τέλο πάντων, δεν φτάνουν στι ίδιε τιμέ και αυτοί που φτάνουν στην ίδια ταχύτητα είναι εξίσου ακριβή. Το επόμενο τώρα είναι ότι ναι, μεν δεν αναβαθμίζονται μετά την αγορά και γενικώ υπάρχει αυτή η άποψη ότι αγοράζω ένα κομπιούτερ σήμερα, πληρώνω ας πούμε 2.000 ευρώ και πληρώνω 2.000 ευρώ αντί για 1.000 ευρώ γιατί όσο ανεβαίνουν το χιλιάρικο, τα χιλιάρικα ανεβαίνουν και τα χρόνια που θα μπορώ να κρατήσω τον υπολογιστή ή τέλος πάντων το Mac που θα αγοράζω. Ενώ σε πολλά πράγματα ισχύει κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα ίσως σε ένα αυτοκίνητο ή τα ρούχα για παράδειγμα, γενικώ σε πολλά προϊόντα ισχύει κάτι τέτοιο, όσο πιο πολλά λεφτά δίνει όσο πιο πολύ κρατάει ένα προϊόν... γιατί θεωρητικά τουλάχιστον... η ποιότητά του είναι καλύτερη... από το πιο φθηνό προϊόν. Το θέμα είναι όμως το εξής... πιστεύω ότι κάτι τέτοιο... για ηλεκτρονικές συσκευές... ισχύει μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό. Δηλαδή, ναι... το μηχάνημα των 2.000 ευρώ... θα είναι πιο καλό από το μηχάνημα των 1.000 ευρώ... αλλά δεν σημαίνει αυτόματα... ότι θα κρατήσει το ακριβότερο περισσότερα χρόνια. Και ειδικά όταν μιλάμε για μηχανήματα πριν από 10 χρόνια, ή όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα ένας Mac του 2009, έχουμε 2023, έχουν περάσει 14 χρόνια, η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο πολύ, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε έχουν αλλάξει τόσο πολύ και θα συνεχίζουν να αλλάζουν, αλλά μιλάμε για δραστικέ αλλαγέ. 2009 νομίζω δεν είχα καν smartphone. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί, πιστεύω, να, να συγκρίνεις συγκρίνει τι μπορούσε να κάνει ο υπολογιστή το 2009. Και δεν μπορεί να πει ότι είχα δώσει τότε πολλά λεφτά, για ποιο λόγο δεν λειτουργεί για τα επόμενα 20 χρόνια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν δίνεις πιο πολλά λεφτά για ένα καλό υπολογιστή ή Mac, ανεξάρτητα. Ω γνωστό, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, έχω και ένα PC, το οποίο το είχα φτιάξει και εγώ μόνη μου, έκανα και εγώ στο ενδιάμεσο κάποιες αναβαθμίσεις. Το PC όταν το είχα αγοράσει τότε, έκανε γύρω στα... μου είχε βγει γύρω στα 1200 ευρώ για παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκεί. Το είχα πάρει πριν το είχα φτιάξει πριν 7 χρόνια. Εξακολουθεί να τρέχει, αλλά παλιότερα όταν το είχα φτιάξει έτρεχε ακόμα καλύτερα. Ήταν ακόμη πιο δυνατό. Και δεν σημαίνει ότι φθύρονται όλα, ε, όλα όσα έχει το, το PC πάνω, αλλά πλέον οι απαιτήσει των παιχνιδιών, οι απαιτήσει των διάφορων εφαρμογών που βγαίνουν, είναι πλέον οι διαφορετικέ από αυτές που ήταν. Πριν από 7, 10, 15 χρόνια. Έτσι λοιπόν, είμαι τη άποψη ότι όταν δίνει κάποιο ποσό για ένα λάπτοπ ή για ένα PC ή για ένα Mac, δίνει το ποσό αυτό γιατί θέλει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το, ο υπολογιστή σου τέλο πάντων, να είναι τόσο καλό όσο το ποσό που δίνει. Το ότι δίνω περισσότερα χρήματα για να μπορέσω να κρατήσω τον υπολογιστή περισσότερο όσον αφορά την απόδοσή του και όχι την κατασκευή του είναι κατά την άποψή μου απλά λάθος και μια μικρή ουτοπία. Και κάτι τώρα τελευταίο που συμφωνώ με τη συγκεκριμένη άποψη είναι ότι με τα ίδια χρήματα μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα αλλά όχι πολλά περισσότερα. Και αυτό είναι και πάλι λίγο σχετικό. Δηλαδή, όταν πεις ότι θέλω να έχω ένα κομπιούτερ για να παίζω παιχνίδια, όσα λεφτά και να δώσεις σε ένα MacBook ή σε ένα iMac, δεν θα παίξεις παιχνίδια της προκοπής που θα παίξεις στο PC. Και ας είναι το PC πιο φθηνό. Κάτι που επίσης δεν συμφωνώ, είναι ότι η άποψη που έχει μείνει ίσως από παλιότερα, ότι γενικώ η Apple έχει πολύ ακριβά προϊόντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό ίσως να ίσχυε μέχρι και πριν θα έλεγα 3-4 χρόνια. Πλέον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και από πού θέλουμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από το πιο ακριβό iPhone για παράδειγμα, το 14 Pro Max, κάνει τιμή σήμερα, στην πιο ακριβή τέλος πάντων configuration, κάνει 2.099 ευρώ το αντίστοιχο Samsung Galaxy, το S26 Ultra, κάνει 1819 ευρώ. Δηλαδή, 280 ευρώ διαφορά. Τώρα θα μου πεις, εξακολουθούν να είναι 280 ευρώ διαφορά. Οκ. Okay. Πρώτον, δεν είναι η διπλάσια τιμή. Και δεύτερον, όταν θέλεις, έχεις την ευκαιρία και τη διάθεση να δώσεις τόσο πολλά χρήματα για ένα... Κινητό, νομίζω πλέον έχει να κάνει με την επιλογή όχι ποιο είναι καλύτερο και τι μπορεί περισσότερα, αλλά πιο μου αρέσει καλύτερα, πιο λογισμικό, πιο πια κατασκευή, τι με βολεύει. Είναι θέμα πιο πολύ γούστου και όχι πραγματικά ανάγκης. Εάν τώρα πάμε στο αντίθετο παράδειγμα και πάρουμε το πιο φθηνό iPhone που κυκλοφορεί προς το παρόν είναι το iPhone SE που κάνει 550 ευρώ. Εξακολουθούν να είναι αρκετά χρήματα, αλλά αυτό είναι το πιο φθηνό iPhone που μπορείς να βρεις επίσημα. Εάν μου πεις ποιο είναι το πιο φθηνό Android, λογικά θα μπορείς να βρεις Android και με 100 ευρώ. Υπάρχουν. Ας συγκρίνουμε όμως το πιο φθηνό Android με το πιο φθηνό iPhone, όχι στην τιμή, αλλά στις δυνατότητες που έχει. Τηλέφωνο μπορείς να πάρεις και με τα δύο, εννοείται. Μήνυμα μπορείς να γράψεις και με τα δύο. Να μπει σε διάφορες εφαρμογές μπορείς και με τα δύο. Το θέμα είναι όμως ότι το ένα μέχρι να ανοίξει τη μία εφαρμογή θα έχουν φτάσει Χριστούγεννα και το άλλο θα τρέχει απλά πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 4 με 5 φορέ διαφορά στην τιμή και παρόλα αυτά μπορεί να κάνει τα ίδια. Φυσικά μπορεί να κάνει τα ίδια. Το θέμα είναι αυτά τα ίδια πώ θέλει να τα κάνει. Θέλει να, να τα κάνει γρήγορα ή θέλει να τα κάνει αργά. Και δεν είναι απλά μία άποψη. Ήμουν και εγώ χρήστη Android και μόνο PC και έκραζα και εγώ όλου όσου ε, ήθελαν μόνο MacBook και μόνο Apple. Και τέλο πάντων όλα τα υπόλοιπα <laughs> Α, μέχρι που πήρα ένα iPad και έτσι άρχισα να μπαίνω τέλο πάντων στον κόσμο της Apple και έτσι έφτασα να συνειδητοποιήσω ότι όταν είχα πιο πριν Samsung το δεύτερο το, στο δεύτερο χρόνο ήταν το κινητό οριακό έπρεπε δηλαδή μετά να το αλλάξω με το iPhone δεν είχα ποτέ ένα τέτοιο πρόβλημα έχω το iPhone 12 Προ και τρέχει έτσι όπως έτρεχε την πρώτη μέρα. Παίρνει όλες τις αναβαθμίσεις και γενικώ δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να με βάλει στη διαδικασία να σκεφτώ μήπως να το πουλήσω και να πάρω το επόμενο όταν βγει. Είμαι σίγουρη ότι το κινητό θα κρατήσει για τα επόμενα 2-3 χρόνια και θα είναι γρήγορο όπως ήταν πριν. Απλά ήθελα να πω λιγότερα χρήματα και κάνεις τα ίδια, ναι, μπορείς, αλλά όχι όμως με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά, αυτή η μάχη ανάμεσα σε Apple και Windows ή Apple και Android υπήρχε από την αρχή, δεν νομίζω να λυθεί ποτέ. Η ερώτηση τώρα είναι η εξή. Αξίζουν πραγματικά τα Apple προϊόντα τόσο όσο στοιχίζουν ή είναι απλά θέμα λόξας. Πιστεύω ότι και τα δύο. Οκ. Okay. Η αλήθεια είναι εξή. Ναι, μερικά πράγματα στην Apple είναι υπερτιμημένα. Όπως για παράδειγμα, οι θήκες ή για παράδειγμα τα ροδάκια για το Mac Pro ή αυτό το πανάκι καθαρισμού με τα 20 ευρώ. Φυσικά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι όταν θέλεις να αυξήσεις τον εσωτερικό σου σκληρό δίσκο. Τα 200 ευρώ είναι αρκετά χρήματα. Φυσικά έχουμε φτάσει κάπου που ένα κινητό στοιχίζει 2.000 ευρώ. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν το βλέπουμε μόνο στα Apple προϊόντα. Το βλέπουμε γενικώ σε όλα τα προϊόντα και το θέμα είναι ότι όταν ξεκινάει κάτι τέτοιο από την Apple συνήθως ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Είτε έχει να κάνει με την έξοδο για τα ακουστικά, είτε έχει να κάνει με τον φορτιστή που δεν βρίσκεται μέσα στο πακέτο και γενικώ τις τιμές στην αγορά πιστεύω τις ορίζει η Apple, καθώς όπως βλέπουμε όλες οι υπόλοιπε φύρμες ακολουθούν την ίδια τεχνική. Από την άλλη όμως πιστεύω ότι ναι, έχω λόξα. Έχω λόξα γιατί μου αρέσει το design, μου αρέσει η κατασκευή, μου αρέσει το λογισμικό, το οποίο φυσικά έχει και τα αρνητικά του. Μου αρέσει το οικοσύστημα και γενικώ μέχρι στιγμής είμαι ικανοποιημένη. Εάν δω κάτι που δεν μου αρέσει, θα αλλάξω, όπως έκανα για παράδειγμα με το Android ή όπως έκανα για παράδειγμα με τα laptops που είχαν πάνω τους Windows. Αυτά ήταν όμως σήμερα από μένα. Γράψε μου κάτω στα σχόλια τη δική σου άποψη ή τη δική σου λόξα. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τσα!